Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας η αστρολόγος Βιργινία Λεούση μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το περασμένο Σάββατο. Στο πλευρό της, αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκονται συνεχώς ο σύζυγος, τα παιδιά της και οι αγαπημένοι της φίλοι. Η αστρολόγος, όταν υπέστη το καρδιακό επεισόδιο, βρισκόταν στο σπίτι της στον Πειραιά μαζί με τον σύζυγό της και έναν φίλο τους. Ήταν με παρέα, η παρέα ήταν δίπλα της, λειτουργήσε όλος ο μηχανισμός γρήγορα και πάνε όλα κατευχήν να γλιτώσει η μητέρα μου. Ο γιος της Απόστολος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής μας, περιγράφει τις ώρες αγωνίας που έζησε η οικογένεια μετά το καρδιακό επεισόδιο της μητέρας του. Είχε ένα επεισόδιο με το αναπνευστικό, τη φέραμε εσπευμένα εδώ πέρα. Έχουν πάει ώρα πάρα πολύ καλά, οι γιατροί έχουν κάνει άψογα το έργο τους, το ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα, όλα και πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Νωρίτερα είχε καταναλώσει αντιβίωση για να υποχωρήσουν το συντομότερο ο βήχας και η οργανική εξάντληση που ένιωθε από ένα βαρύ κρύωμα που την ταλαιπωρούσε τις τελευταίες εβδομάδες. Μέσα σε λίγα λεπτά ένιωσε αδιαθεσία και κατόπιν δύσπνοια. Ο λαιμός εισπρίστηκε και καθώς αδυνατούσε να αναπνεύσει, λιποθύμησε. Ήταν κρυωμένη, είχε γρήπη και έπαιρνε αντιβίωση και κάποια άλλα φάρμακα που τους είχαν συστήσει οι γιατροί της. Ναι. Έκαναν κάποια κακή αντίδραση μεταξύ τους και αυτό της προκάλεσε δυσφορία. Όπως λέει ο γιος της, το καρδιακό επεισόδιο προκλήθηκε από αλλεργικό σοκ. Είναι από αλλεργικό σοκ, έγινε ό,τι έγινε, τώρα ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Η αστρολόγος υπευλήθη σε τεχνικές αναζωογόνησης και επανήλθε, ενώ υποβλήθηκε και σε μαγνητική τομογραφία με τα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά. Αναπνέει μόνη της και ελπίζουμε σύντομα να γίνει καλά και να είναι κοντά μας. Οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι και προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να την επαναφέρουν.